πεπισμένη πως τα θύματα της τετραμελούς οικογένειας από την Πάφο είναι πολύ περισσότερα από 4 νέοι ακριτές της υπόθεσης των αιμομιχτικών βιασμών και ασέμνων επιθέσεων που τα τελευταία 24 ώρα συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Εκείνο που επιχειρούν μεταξύ άλλων τα μέλη της ομάδας που συστάθηκε για την διερεύνηση της ανατριχιαστικής αυτής υπόθεσης είναι να μετατρέψουν σε γραπτές μαρτυρίες πληροφορίες που έλαβαν και αναφέρουν ότι τουλάχιστον ακόμη 3 εξαίματος συγγενικά πρόσωπα της ύποπτης οικογένειας έχουν περάσει εφιαλτικές ώρες στα χέρια της. Πρόκειται για 2 κορίτσια και ένα αγόρι, τα οποία με τη βοήθεια ψυχολόγου επιχειρείται να εξιστορήσουν τα όσα για 2 δεκαετίες τους βασανίζουν. Από την πλευρά της, η αστυνομία θεωρεί πως βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ως προς την εξιχνίαση της πρωτοφανούς αυτής υπόθεσης και ευελπιστεί πως τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που κατέχει είναι πολύ σημαντικές ώστε να οδηγήσουν στην καταδίκη των δραστών. Είναι σημαντικό για τους ανακριτές ότι 4 μαρτυρίες των θυμάτων επιβεβαιώνονται και ενισχύονται από άλλες μαρτυρίες που έλαβαν και οι οποίες αναφέρονται στα φρικιαστικά γεγονότα και στους χώρους όπου συνέβησαν αυτά. Σημαντική χαρακτηρίζεται και η κατάθεση του ενός υπόπτου ηλικίας 36 ετών, ο οποίος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε άσεμνα 10 περίπου φορές στις 2 από τις παραπονούμενες. Ενοχοποιητική θεωρείται και η κατάθεση της 64χρονης ύποπτης που ανάφερε ότι πήρε διαζύγιο από τον σύζυγό της μόλις έμαθε πως βίασε την αδερφοτεχνή της. Και οι 4 ύποπτοι τελούν υπό 8ημερή κράτηση. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την προσαγωγή του 63χρονου δέχθηκε επίθεση από συγγενείς των θυμάτων, τα οποία κατόρθωσαν πριν επέμβουν αστυνομικοί να τον σπρώξουν και να τον ρίξουν στο έδαφος.